Λοιπόν, καταρχήν, επειδή είναι και η πρώτη φορά που μου δίνεται ευκαιρία, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο φίλο του coach, το Δημήτρη, διότι μέχρι στιγμής κάνει εξαιρετική δουλειά. Γνωρίζω και πρώτη του χρονιά ως head coach, πραγματικά πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια. Γι' αυτό θα γινόταν και αν χάναμε, διότι αυτό που δείχνει η ομάδα της ΑΕΚ μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην κατηγορία αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να του δώσουμε συγχαρητήρια. Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω κάναμε το τέλειο παιχνίδι για εκτός έδρας αγώνα όσον αφορά το ρυθμό του παιχνιδιού. Καταρχήν, σταματήσαμε ολοκληρωτικά στο ανοιχτό γήπεδο την ΑΕΚ που είναι το δυνατό της το σημείο. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που βρήκαμε για πρώτη φορά σε παιχνίδι φετινών και πόντους από το low post, ήταν ξεκάθαρο ότι οι επιλογές μας ήταν εξαιρετικές και θα πρέπει να δώσω και συγχαρητήρια ειδικά και στους δύο τους μου point guard, του Νάστο Μούρτσο και ο Βασίλη τον Κούρναν, διότι ήταν κάτι που δουλέψαμε πάρα πολύ όλη αυτή την περίοδο και μας βγήκε. Θεωρώ δίκαιη την νίκη μας. Νομίζω το γεγονός ότι σχεδόν 30 λεπτά είχαμε το προβάδισμα στο σκορ αποδεικνύει ότι ήμασταν καλύτεροι μέσα στο γήπεδο από την ΑΕΚ φέτος. Για μας ήταν δύσκολες. Οι δύο εβδομάδες μετά την ήττα από την ΕΘΑΝ ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ήταν μια ήττα ουσιαστικά κακή ήττα. Δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα μας. Μια ήττα που δικαίως ήρθε, αφού δεν δικαιούμασταν οτιδήποτε σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε με απεταδιά. Η μόνη περίπτωση να καλύψουμε και να μην την έχουμε μπροστά μας μέχρι τα playoffs. Συγκεκριμένη απώλεια, πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ στη Λάρνακα. Κάτι που το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου που διαχειρίστηκαν πάρα πολύ καλά από την ώρα που αποβλήθηκα και μετά. Νομίζω ακόμη είναι αρχή. Ούτε ο πρώτος γύρος δεν τελείωσε. Θεωρώ ότι ΑΕΚ και Ραυνός και ΑΠΟΕΛ είναι οι τρεις ομάδες που θα οδηγήσουν τις πρώτες τρεις θέσεις. Και θα δούμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Μακάρι να ανέβει και το επίπεδο, διότι δυστυχώς υπάρχουν παιχνίδια που, όσον αφορά το επίπεδο, τουλάχιστον εγώ έτσι ως προπονητής τα βλέπω, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν βοηθά και το πρωτάθλημα μας αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον οι τρεις ομάδες που είμαστε στις πρώτες τρεις θέσεις, δείχνουμε ότι θα δώσουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στους καλωσφαιριστές μου και μέσα από την καρδιά μου πραγματικά συγχαρητήρια και στο φίλο τον Δημήτρη διότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ κότσι για τα καλά λόγια. Σίγουρα ήταν σε ένα παιχνίδι δέχεσαι 100 πόντους. Δεν μπορεί να μείνει και πολλά. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε δίκαια, βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα, με 72% στα δίποντα, 45% στο τρίποντο. Όταν βρίσκεις έναν αντίπαλο σε τόσο καλή μέρα, πρέπει να παίξεις πιο συγκεντρωμένα στην άμυνα. Έτσι. Γιατί και πάλι για μια φορά σκοράραμε 90 πόντους, αλλά δυστυχώς με 100 πόντους δεν πάει να κερδίσει το παιχνίδι. Είναι νωρίς ακόμα, είμαστε πέμπτη αγωνιστική όπως είπε ο κότς. Χάσαμε μια ευκαιρία μεγάλη σήμερα. Να αφήσουμε έναν από τους βασικούς συνδικητές του πρωταθλήματος το ΑΠΟΕΛ πιο πίσω βαθμολογία. Συνεχίζουμε, πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα γιατί μέχρι τώρα η ομάδα έχει δείξει σταθερότητα. Αλλά πρέπει και σε τέτοια παιχνίδια που ο αντίπαλος βρίσκεται σε καλή βραδιά και παίζει πολύ καλύτερα από σένα και όχι μόνο επιθετικά και αμυντικά, πρέπει να βρίσκεις τις λύσεις από την άμυνα για να διαχειριστείς καλύτερα το μάτς. Είμαστε πίσω στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και με 10 πόντους και με 12. Προσπαθήσαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο να καλύψουμε διαφορά, αλλά ξαναλέω ότι με τέτοια ποσοστά είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα αγώνα μπάσκετ και αξίζει συγχαρητήρια και στο ΑΠΟΕΛ και στους παίχτες του. Και στον κόσμο, σίγουρα έτσι. Αρχικά θέλω να συγχαρώ την ΑΕΚ που πάλεψαν σκληρά. Όσο για το παιχνίδι απόψε, πρέπει να πω ότι η σκληρή δουλειά φάνηκε από τη μεριά μας. Δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτές τις περασμένες σχεδόν 2 εβδομάδες. Ήρθαμε απόψε εδώ στο Κίτιον και
και εφαρμόσαμε αυτά που μας είπε ο coach, γι' αυτό και μπορέσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που ήρθαμε να πάρουμε από την αρχή. Όσο για την αρχή το παιχνίδι, φάνηκε ότι κάναμε μερικά λάθη, αμυντικά μιλάω, γιατί πήρε φωτιά ένας παίχτης σαν τον Gibson. Όμως προσαρμοστήκαμε και εκεί, ακούσαμε τι είχαν να μπουν στον πάγκο, προσαρμοστήκανε αμυντικά και διορθώσαμε τα λάθη μας και πήραμε αυτό που ήρθαμε να πάρουμε. Εντάξει, τα είπε ο κόουτς Κουγούρης, θα συμφωνήσω απόλυτα, ότι με 100 πόντους δεν πας πουθενά. Ενώ είμαστε αρκετά καλοί στην επίθεση, παρόλο και εκεί πήγαμε να παίξουμε γρήγορα, ειδικά στο τέλος, να θεωρώ ότι κάναμε πολύ βιαστικές επιλογές. Εν τούτης νομίζω ότι η άμυνα μας ήταν καθόλου καλή. Η ομάδα που πλήγηκε περισσότερο από αυτή τη διακοπή θεωρώ ήταν η ΑΕΚ, αφού είχαμε να δώσουμε 4 παίχτες μαζί στην εθνική ομάδα στις τελευταίες 3 εβδομάδες. Είχαμε και την απώλεια του Ντανίλο. Εν τούτης νομίζω ότι ξεκινήσαμε το πρώτο πεντάλεπτο πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Μετά ο αντίπαλος έλεξε καθόλου τη διάρκεια το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ εύστοχοι. Πήρανε νομίζω τρομερή αυτοπεποίθηση και κερδίσανε το παιχνίδι δίκαια. Εμείς από εμάς τώρα εξαρτάται πώς θα διαχειριστούμε αυτή την ήττα και αυτή νομίζω η διαχείριση θα δείξει αν μπορούμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα ή όχι, δηλαδή φετινή χρονιά. Νομίζω ότι μπορούμε. Έχουμε δείξει μέχρι στιγμής ότι παίζουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ και θα δούμε τα λάθη μας και θα συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια στον coach και στον Βίκτορα. Ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Από την δημοσιογραφική, ο κύριος Τόνι Κωνσταντινίδης.